Και έφυγαν με τον Bushtown Boy να πετάγεται και να τίθεται επικεφαλής. Με εύκολο βήμα έρχεται δίπλα του ο Mesmerism, πιο έξω ο Murik Master, διότι ο πρωτοπόρος θέλησε να σβήσει το ρυθμό της διαδρομής και βλέπουμε ότι πλέον θα συγκαλπάσουν τα άλογα και να δούμε πού μπορεί να πάνε πλέον, διότι λογικά θα αρχίσει να επιταχύνει το ρυθμό της διαδρομής με τον Bushtown Boy να έχει την εσωτερική και το Mesmerism να τρέχει εξωτερικά του. Πάντα ο Murik Master είναι μπροστά από την Juju και την Light of the World που σήμερα θα μείνει στην τελευταία θέση. Είμαστε ακριβώς 1000 μέτρα πριν από τον τερματισμό και τα δύο άλογα συγκαλπάζουν. Δεύτερη ρόδα ο Mesmerism, Bushtown Boy εσωτερικά του. Μουριγμά στην επόμενη θέση, Τζουτζουλ και πάντα η Light of the World στην τελευταία θέση. Ιδιαίτερα αργός ο ρυθμός και βλέποντας αυτό το ρυθμό ο αναβάτης του Mesmerism αφήνει τα λόγο του να τρέξει πιο ελεύθερα και προηγείται ελαφρά. Αναγκάζεται να πιέσει από μέσα πλέον ο Bushtown Boy για να ακολουθήσει αυτό το ρυθμό και βγαίνει τρίτη ρόδα και ο Murik Mast. Καθώς θα πάμε πλέον για τα τελευταία 600 μέτρα και αναμένεται να επιταχυνθεί ο ρυθμός της διαδρομής στο βήμα του πλέον ο Mesmerism περνάει μπροστά και θέλει να ξεφύγει από τον Bushtown Boy. Προσπαθεί απ' έξω και ο Murik Mast που φαίνεται απειλητικός. Την ώρα βέβαια που στο βήμα του ο Mesmerism θα μπει πρώτο στην τελική ευθεία και δίνει την αίσθηση ότι θα επιχειρήσει να ξεφύγει την ώρα που έρχεται και ο Murik Mast εξωτερικά του, ενώ ο Bushtown Boy από μέσα φαίνεται να χάνει έδαφος. Έχει πολύ ωραίο βήμα ο Mesmerism, επιμένει και ο Murik Mast απ' έξω. Mesmerism, νομίζουμε ότι θα ξεφύγει στα τελευταία μέτρα. Είναι εντυπωσιακός, έχει το βήμα, έκανε οικονομία δυνάμεων και έχει τις δυνάμεις να ξεφύγει. Ο Mesmerism θα πάρει την νίκη, Murik Mast στην δεύτερη θέση, ο Bushtown Boy θα υποχωρήσει τρίτος. Νούμερο 2 Mesmerism, 3 Murik Mast, Bushtown Boy στη συνέχεια. Light of the World και Juju στις τελευταίες θέσεις. 2-3. Εθνικό. Ποιο είναι εθνικό? Το forecast. Όχι, Το όχι. 2-3. Bushtown Boy ήταν, το 2-1 ναι. Ήταν. Εγώ το είχα για εθνικό δηλαδή, αλλά εντάξει. Εντάξει, ναι. Κοίταξε, εδώ είμαστε υποχρεωμένοι να μεταφέρουμε το σύνολο του παιχνιδιού. Ναι, ναι, εντάξει, έτσι, ναι, αυτή την εντύπωση είχα. Ναι, εντάξει, στη σκέψη ο καθένας, ξέρεις, την πρόβλεψη, την εκτίμηση. Λοιπόν, το πανηγυρίζει ο Ανδρέου. Έκανε αυτό που έπρεπε, δεν πίεσε, τον άφησε στο βήμα του. Εντάξει, άλλο άλογο. Προηγήθηκε, ξέφυγε. Ωραίος, ωραία νίκη, εντυπωσιακό βήμα, βρήκε το ρυθμό του, έδειξε τη δύναμή του. Το περιμένατε, φαντάζομαι. Είναι ένας ύπος που έχει δείξει ουσιαστικά μέχρι τώρα τι έχει να δώσει. Το ήλπιζα. Η αλήθεια είναι ότι ο προπονητής και ο αναβάτης, του οποίου αξίζουν και όλα τα συγχαρητήρια βέβαια, ήταν πιο αισιόδοξοι από μένα. Εγώ ήμουν λίγο πιο φοβισμένος. Τελικά είχαν αυτή δίκιο, εγώ είχα άδικο. Ήταν μια κούρσα με λίγα άλογα. Δεν ξέρω γιατί. Εγώ περίμενα πολύ περισσότερα άλογα σε αυτήν την κούρσα από την αλήθεια. Και εξελίχθηκε πολύ εύκολα. Δοκιμάσαμε πρώτη φορά χωρίς παροπίδες και νομίζω το πείραμα πέτυχε. Μας είχε δείξει ότι το άλογο είναι πάρα πολύ ήσυχο, πάρα πολύ ρόμο. Τώρα είναι και στη φωτογραφία τώρα. Χωρίς παροπίδες ήταν ακίνητος. Άλλες φορές έκανε πολύ φασαρία στη φωτογραφία με τις παροπίδες. Μάλλον καλύτερα είναι χωρίς παροπίδες. Θα δούμε. Καιρός να είναι και συνεχίζουμε. Κύριε Μημαρίδη, πώς σας φάνηκε η κούρσα? Ήταν μια πολύ ωραία κούρσα, ένα καταπληκτικό άλογο. Ελπίζω να μείνει και ελπίζω κάποια μέρα, αν κάνουμε ένα εθνικό αποφορβείο, να είναι ένας επιβίτορος, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο άλογο. Κέρδισε εύκολα, η κούρσα ήταν με λίγα άλογα, όλοι περίμεναν περισσότερο. Το κακό είναι ότι άμα έχεις ένα τόσο καλό άλογο, το οποίο όλοι ξέρουν ότι είναι καλό, δεν γράφουν τα άλογα τους, προτιμούν να το βαστίξουν για να πάει σε μια κούρσα που θα κερδίσουν πιο πολύ. Winter Challenge, μια κούρσα ιδιαίτερη. Με πιο λίγους ύπους, βέβαια, από όσο περίμεναν οι ιδιοκτήτες από ό,τι λέγαμε προηγουμένως με τον κύριο Κουτσομίτη. Η δική σας άποψη ποια είναι? Αυτό είναι το δυσάρεστο. Θεωρώ όμως ότι η νέα χρονιά θα είναι πάρα πολύ καλή, γιατί όλα τα δείγματα γραφής ουσιαστικά δείχνουν ότι στις 5 Φεβρουαρίου, 6, δεν θυμάμαι καλά, που είναι η μεγάλη δημοπρασία, αρκετοί Έλληνες ιδιοκτήτες θα ενδιαφερθούν στο να φέρουν νέα άλογα, άρα θα εμπλουτιστεί το δυναμικό των αλόγων. Και πιστεύω ότι θα έχουμε αρκετά ανταγωνιστικές κούρσες. Προχωράμε, γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από τον Κώστα τον Αλεξόπουλο και όλη την ομάδα. Και εμείς φροντίζουμε ούτως ώστε το άθλημα αυτό, όπως έχω πει, να γίνει ακόμα πιο γνωστό στον κόσμο. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό event, όπου η εταιρεία Υποδρομίες θα ενώσει τις δυνάμεις της με το MDA, που είναι το Ίδρυμα της κυρίας Λαβίδα,
για παιδιά με μειοπάθεια. Οπότε 50 φιλάνθρωπες κυρίες θα επισκεφθούν το χώρο και η εταιρεία υποδρομίες θα απονείμει ουσιαστικά ένα ποσό στην σημαντική προσπάθεια που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι.